Πού είσαι, Αντακούλη μου. Ήμουνα στην τελετή αποκαθήλωσης. Τι αποκαθήλωση. Ποιος είσαι αποκαθήλωση. Έφυγε η πιο... Τι να πω, το πω, αλλά θα απευθυνθώ κατευθείαν στον πρώην πρωθυπουργό. Που τα έβαλε. Με την εκπομπή. Θα αρχίσω από εδώ πρωτάκι. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, τα έβαλε με την εκπομπή. Μας έκλεισε την εκπομπή από το Ε. Ο κύριος πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός. Μας είπε ότι είμαι ρατσιστής ενώ δεν είμαι, κύριε πρωθυπουργέ. Θυμάσαι πολύ καλά τι είπα. Να μην κάνει έτσι και ντροπιάζει και τον αδελφό του στην Αμερική. Σε βλέπω με τον ένα είναι είμαι, με τον άλλο δεν είμαι. Σε καμαρώνω, άσε μίλα. Λοιπόν, σε μια κυβέρνηση που πολέμησε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Μαρινάκη, τον Ολυμπιακό μας, τον λαό του Ολυμπιακού, εμένα, την εκπομπή. Άστα τα ψέματα που έχει πει. Ό,τι υπήρχε, ό,τι ήταν ερυθρόλευκο. Ναι. Ό,τι ήταν ερυθρόλευκο. Ναι. Που αυτός ο πρωθυπουργός που είναι και Παναθηναϊκάρας έγινε Παοκάρας για να περάσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Ή κάνω λάθος, μάγκες. Δεν έχει πάρει άλλο ύφος, τώρα που είναι με το σακάκι. Δεν έχει πάρει άλλο ύφος. Δεν είμαι ο Χατζηνικολάου, ρε. Τι να σου πούνε, ρε, Τάκη, τώρα. Σε παρακαλώ, τοποθετηθείτε. Τι να τοποθετηθούμε, τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε, να πούμε τα ψέματα που είπε στον ελληνικό λαό, από το ναι και όχι. Να πούμε για τη Μακεδονία που πρόδωσε. Να πούμε για το μάτι. Να πούμε για τα ψέματα. Για το πώς το είπαμε, είχε το ύφος του. Δεν ξέρω κι εγώ ποιαν ύφος είχε, ότι θα κεβράζει για πάντα. Καπετά γαμάω. Ναι, θα με τα ψέματα. Ο λαός σε τιμώρησε. Και το 31 που το κάνατε νίκη εσείς, μείνει με αυτή τη νίκη εσύ. Τέλος πάντων, εγώ απέναντί σου με έχουν επιράξει δύο πράγματα. Εκτός του λαού, που είμαι κι εγώ μέσα στο λαό, που έχει πει τόσα ψέματα. Κολονάκι. Τόσα ψέματα και τι δεν έχεις κάνει σε αυτό το λαό και τι δεν έχεις κάνει. Τα είπα και πριν με τον Ιβάν. Τα τσιμίτσι κότσι γίνατε από πίσω, από την πίσω πόρτα του Μαξίμου για να προδώσει τη Μακεδονία. Το μάτι ούτε ένα συγγνώμη. Σας τιμώρησε ο λαός. Σας τιμώρησε. Και εγώ προσωπικά απέναντι σου αυτό το παράπονο. Με είπες ότι είμαι ρατσιστής. Δεν είμαι ρατσιστής. Έχεις την καλύτερη εκπομπή. Ναι, την καλύτερη εκπομπή οπαδική 20 χρόνια είναι. Και την πιο δημοκρατική. Που εσύ δεν μπορούσες να κάνεις ούτε 4,5 χρόνια στην κυβέρνηση. Αυτή η εκπομπή είναι 20 χρόνια. Κύριε Τσίπρα, κάτσε τώρα εκεί. Κάτσε να βγάλω και εγώ περίπου. Χωρίς ελληνοποιήσεις είμαστε δημοφιλείς. Εδώ με Έλληνες κανονικά. Ναι, κανονικά εδώ με Έλληνες. Ναι. Ούτε με τη Μαγδάλο, ούτε με τους άλλους. Λοιπόν, τι? Εσύ έβγαζες τη γραβάτα. Επειδή μας έβγαζε από το μνημόνιο. Δεν νομίζω να έχει βγει από το μνημόνιο. Δεν νομίζω. Μέχρι το 70. Λοιπόν, εγώ βγάζω και εγώ τη γραβάτα. Oh. Αμέ. Τι. Κάτσε με πνιγό κιόλα. Γιατί εσύ πήγες να πνιγείς. Λοιπόν, τι να ξέρει από γραβάτες ρε Τάκη. Τι να ξέρει. Έλα τώρα. Λοιπόν. Μόνο. Τι έγινε. Πάρε τώρα το Κωνσταντινέα. Πάρε το Κοντονί. Το Βασιλιάδη, όχι όλους, όχι, ονομαστικά. 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 Το Βασιλιάδη, ναι. Την αυλονή του, όσοι μας κοντίζανε τον έρωτα, το 4,5 χρόνια. Πάρ' την γραβάτα, πάρ' την γραβάτα, θα την έχεις για τις άλλες εκλογές. Άντε, γεια!